Τον εναρκτήριο λόγο του συνεδρίου μας θα εκφωνήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Μαρτζούχος. Ο πατέρας Θεοδόσιος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και υπηρετεί στην Ιερά Μητρόπολη Πρεβέζης. Στο σωματικό σας σκόπο να έρθετε, που είχατε κατά την προσέλευση στο συνέδριο αυτό, ελπίζω να μην προσθέσω κι εγώ ψυχικό, μετά από όλους αυτούς τους χαιρετισμούς και την μοιραία καταπώνηση που όλοι όσοι είμαστε στην αίθουσα κουβαλάμε, με αυτά τα οποία ανέλαβα εξ απροόπτου κυριολεκτικώς να σας αναπευθυνούν σε εσάς. Σεβασμιότατοι επίσκοποι, σεβαστοί πρεσβύτεροι, αγαπητοί αδελφοί χριστιανοί, γυναίκες και άνδρες. Με έφερε μπροστά σας σήμερα σε αυτό το συνέδριο, το τρίτο της ποιματικής διακονίας στο χώρο υγείας, η υπερβολική αγάπη για το πρόσωπό μου του πατρός Σταύρου Κοφινά, του συντονιστή και υπεύθυνου αυτού του συνεδρίου, καθώς και της προσπάθειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου για οργάνωση, ανάπτυξη και ανάδειξη της ποιματικής διακονίας στο χώρο της υγείας. Τον ευχαριστώ θερμά. Θα προσπαθήσω, μια και μου έκανε και το επιπλέον κάζο πενσάτο όπως λέμε, να μου αναθέσει τον εναρκτήριο λόγο, να περιγράψω μερικά θεωρητικά κατά ανάγκη και με τα μάτια και το μυαλό ενός παπά, ενός ποιμένα, φροντιστή δηλαδή ανθρώπων προβάτων, τι είναι για την θεολογία αλλά και την καθημερινή ποιματική πράξη ο άνθρωπος, στα δεδομένα του οποίου συμπεριλαμβάνεται και ο ποιμένας, που είναι συγχρόνος για το Χριστό και πρόβατο, αφού η διάκριση ποιμένες και πρόβατα είναι μόνο κατά το ανθρώπινον, για το Χριστό πάντες πρόβατα. Ας ξεκινήσουμε με όσα επισημαίνει το δοξαστικό της εισόδου του Εσπερινού της Κυριακής του Αντίπασχα. Ο Θωμάς απουσιάζει, όπως απουσιάζουμε σε εισαγωγικά και οι περισσότεροι από όσα ουσιαστικά συμβαίνουν στη ζωή μας. Και η αγωνία γεννιέται για τη σιγουριά των λεγόμενων που μεταφέρονται σε εμάς, κανένας δεν μαρτυρεί για τον μάρτυρα που έλεγε και ο Τσέλαν, από ανθρώπους που φυσικά γνωρίζουμε αλλά που τώρα καλούμαστε να το εμπιστευτούμε απόλυτα. Η αμφιβολία και το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι τι τέλος πάντων είναι αυτός ο άνθρωπος, ένας δάσκαλος ή ένας γιατρός, ένας προφήτης απεσταλμένος κάποιου ή μια αυτοδυναμία, κάποιος που απλώς λέει λόγια ή αυτός που μπορεί, μια όμορφη εμπειρία ή η μόνη πραγματικότητα. Λέει λοιπόν το δοξαστό δοξαστικό ο Θωμάς, ή μάλλον λέμε όλοι εμείς μαζί του, «Ου μη πιστεύσω εάν μη είδω καγό τον δεσπότην, είδω την πλευράν όθεν εξήλθε το αίμα, το είδωρ, το βάπτισμα, είδω την πληγήν εξής η άθη, το μέγα τραύμα ο άνθρωπος». Αυτό το μέγα τραύμα τον άνθρωπο έχει αντικείμενο σπουδή στο συνέδριό μας. Όταν διεξέλθει κάποιος στην αναλυτική και επιμέρους θεματολογία του συνεδρίου, βλέπει ακριβώς τις πτυχές και τις προοπτικές που θα αναπτυχθούν για όσο το δυνατόν σφαιρικότερη θέαση αυτού του μεγάλου τραύματος, αυτής της ολοσώματης πληγής, όπως λέει ο Άγιος Μαρτινιανός, αναφερόμενος στην ψυχή βέβαια εκείνος, η οποία, ο οποίος, όπως θέλετε, τραυμάτων οδοδότων γέμουσα, κείται ερημένη άπορος, οικετεύουσα τον Χριστό, τον μόλοπας εκουσίως δεξάμενον και λέγουσα, επιμελήθη τι μου Κύριε και σώσον με, λέει το τροπάριο της τετάρτης εβδομάδος των νηστιών στο ίδιο όμιλο των αποστήχων. Στο λίγο χρόνο που μείνει παραχωρημένος και για αυτή την εισαγωγική παρουσίαση θα ήθελα να δούμε μαζί τρία θεματικά κεφάλαια αυτού του μεγάλου και με οδυνηρή αμεσότητα για τον καθένα μας θέματος. Ποια είναι η θεολογία του θέματος, ποια είναι τα δρόμενα του θέματος και ποιες είναι οι προοπτικές του θέματος. Η δημιουργικότητα και η εργασία, η ερωτική σχέση και η απόκτηση και η διάπλαση παιδιών, η συνείδηση της ελευθερίας και της θνητότητας, η γνώση του καλού και του κακού, δεν συμφωνείτε ότι είναι αυτά ακριβώς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που μας διαχωρίζουν από το βασίλειο των ζώων? Οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστικά επώδυνα. Αυτά όμως είναι που προκαλούν και συγχρόνως απαιτούν εκείνον τον πόνο που μας οδηγεί στην ωριμότητα. Ας πάρουμε όπως λέμε τα πράγματα από την αρχή. Η βιβλική διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου από την Παλαιά Διαθήκη είναι απλή αλλά και περίπλοκη συγχρόνως.
τόσο απλή ώστε μπορεί κανείς να τη διηγηθεί σε έναν γοητευμένο από την αφήγηση μικρό παιδί και συγχρόνως η ίδια να γίνει υπόθεση έρευνας ολόκληρης της ζωής αυτού του παιδιού όταν αυτό μεγαλώσει. Η ιστορία του Αδάμ, Αδαμά στα εβραϊκά σημαίνει χώμα, και της Εύας που σημαίνει ζωή, είναι άραγε η ιστορία δύο ανθρώπων που θα ζούσαν παντοτινά ευτυχισμένοι αν τα είχαν κάνει όλα σωστά, αλλά τιμωρηθήκανε για ένα τους λάθος. Μάλλον δεν στοχεύει η διήγηση σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι δημοσιογραφική ανταπόκριση κάποιου γεγονότος που περιγράφει το ξεκίνημα του ανθρωπίνου είδους με δυο εβραιόφωνους ενήλικες και ένα φίδι που μιλάει. Αν και κάποιοι το δέχονται έτσι, με αποτέλεσμα να ισχύει η τραγελαφική σύγχυση μεταξύ επιστημονικών και θρησκευτικών αληθιών που επισημαίνει ο αείμνηστος σοφός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Δημήτριος Μπαλάνος γράφοντας: «Λησμονουμένης της συνυπάρξεως θείου και ανθρωπίνου στοιχείου εις την βίβλον και παραβλεπομένου ότι δεν σκοπείται δι' αυτής της βίβλου μετάδοσης γνώσεων προσκτωμένων βαθμιδών δια της ανθρωπίνης επιστήμης και ερεύνης, αλλά μόνον η μετάδοση θρησκευτικών και ηθικών αληθιών, διδάσκονται ως θρησκευτική αλήθεια περί φύσεως αντιλήψεις των χρόνων εκείνων, ως λόγου χάριν ότι ο κόσμος εδημιουργήθη εις έξι μερονύκτια, ότι ο ήλιος κινείται περί την γην, ότι το ουράνιο τόξον είναι το σημείο του ότι ο Θεός δεν θα επιφέρει άλλων κατακλυσμών κλπ. Συνέπεια τούτου είναι ότι όταν ο μαθητής εις το μάθημα των φυσικών ακούει θεωρίες αντιστρατευμένας προς όσα εδιδάχθη εις το μάθημα των θρησκευτικών, γεννάται εντός του ο τόσον επικίνδυνος διαδυσμός μεταξύ πίστεως και γνώσεως, εις βάρος συνήθως της πρώτης, προς παρόλας τας εξεζητημένας εξηγήσεις του καθηγητού των θρησκευτικών». Από άρθρο του καθηγητού Μπαλάνου του 1947 με τίτλο «Η θρησκευτικότητα του ελληνικού λαού». Η Παλαιά Διαθήκη θέλει να μας μιλήσει πρώτα για το Θεό, κατόπιν για έναν άντρα και μια γυναίκα και έπειτα για μια εντολή. Και όλα αυτά μέσα σε ένα καινούριο, όχι κατά ανάγκη χρονικά, κόσμο, αλλά έναν κόσμο που δημιουργείται ουσιαστικά από την ποιότητα της μεταξύ του σχέσης του Θεού και των ανθρώπων και όχι από τα υλικοβιολογικά του δεδομένα του κόσμου. Σε αυτόν τον θαυμαστό κόσμο αυτή η σχέση και η ζωή έχει προβλήματα εξ αρχής παρά την παραδεισένια της έναρξη. Μπαίνει στη σχέση του ανθρωπίνου ζεύγους με τον Θεό και ένας άλλος, σε εισαγωγικά, που σπρώχνει τον Αδάμ και την Εύα στη λάθος λύση του διλήμματος που ήδη έχουν με τον Θεό ή χωρίς τον Θεό. Το προφανές της απαντήσεως σε αυτό το δίλημα χάνει το αυτονόητό του, γιατί εισάγεται ψευδός και μια ακόμη μεγαλύτερη προοπτική, το «έσαι Θεός Θεή». Και εκείνοι, όπως και εμείς, προτιμούν το μεγαλύτερο από το μικρότερο και πέφτουν, όπως πέφτουμε και εμείς, στο λάθος παγίδα να χάνουμε από τα μάτια του μυαλού μας τα όρια των δεδομένων μας. Οι ταλέποροι εψήλωσαν ο νους τους, θα μπορούσαμε να πούμε, παραλλάσσοντας και χρησιμοποιώντας τον Παπαδιαμάντη. Της δημιουργίας του ανθρώπου είχε προηγηθεί η δημιουργία υλικών, σε εισαγωγικά, έλογων και ελεύθερων όντων, των αγγέλων, και ήδη τότε είχε υπάρξει πτώση κάποιων από αυτούς στην εγωιστική απέτηση του «έσαι Θεός Θεή», δίχως τον Θεό. Μήπως άραγε τον μεγαλύτερον ή τον καλύτερον από εκείνους, αφού τον αρχηγό τους τον λέγανε «αιωσφόρο»? Πώς εξέπεσεν εκ του ουρανού ο αιωσφόρος το πρωί ανατέλων, συνετρίβει εις γήν ο αποστέλων προς πάντα τα έθνη, σιδε είπασεν τη διανία σου εις τον ουρανό να αναβήσουμε. Επάνω των αστέρων του ουρανού θύσω των θρόνων μου, καθιό εν όρι υψηλό, επί τα όρη τα υψηλά τα προς βοράν αναβήσουμε επάνω των νεφών, έσομε όμοιος το υψίστο». Ισαΐας 14 κεφάλαιο 12-15. Η ερμηνεία της Εκκλησίας έβλεπε πάντοτε πίσω από αυτό το χωρίο του Ισαΐα όχι το βασιλιά της Βαβυλώνος, αλλά την κατάσταση της αγγελικής πτώσεως, θεωρώντας το χωρίο Λουκά 10-18, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ως αδιαμφισβήτητη αναφορά και αλάνθαστη ερμηνεία του. Σε αυτή την πρόταση του σατανά για αυτονομημένη ευτυχία, οι πρωτόπλαστοι ανταποκρίθηκαν θετικά
και έζησαν έτσι το βίωμα της γυμνότητας και της μοναξιάς που πλέον συνακολουθεί την ψυχή του καθενός μας όταν κλεινόμαστε στην αυταπάτη της εγωιστικής αυτοθέασης. Ο Θεός τον αναζητά και ο άνθρωπος κρύβεται. Εσωτερικές πιέσεις τον κάνουν να μην μπορεί, σε εισαγωγικά, να ανταποκριθεί στη θυσιαστική αγάπη του Χριστού, επειδή βούλιαξε στην αυταπάτη της φύλαυτης δικής του αγάπης. Έκτοτε, το αγαπάν τα νοήματα και τα θελήματα, η φυλαυτία δηλαδή, του γίνεται το πελώριο αιμορραγούν τραύμα του, το οποίο φαντάζει ως αυτοσύστασης στα αφελή του μάτια. Σε όλον τον χριστιανικό κόσμο είναι διαδεδομένη, κυριαρχούσα και αυτονόητη η θεολογική αντίληψη, σε εισαγωγικά, που θεωρεί και ισχυρίζεται με απόλυτη μονομέρεια ότι η αρχή και το αίτιο της αμαρτίας και της φθοράς και του θανάτου, του κακού γενικά, είναι το προπατορικό αμάρτημα, η πτώση, όπως συνοπτικά λέγεται, του ανθρώπου. Λόγω του ότι ο Θεός έδωσε το αυτοξούσιο στον άνθρωπο, από εκεί προήλθαν, λένε, όλα τα δεινά, με την κακή χρήση του αυτοξουσίου. Και η καταστροφή ήταν τόσο θεμελιακή, ώστε χρειάστηκε να γίνει η ανθρώπιση του Χριστού για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, από τις φρικτές συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Υπονοούν άραγε έτσι ότι θα ήταν καλύτερα να μην μας το έδινε ο Θεός το αυτοξούσιο? Βέβαια, μια τέτοιου είδους θεολογία και σκέψη έχει πηγή και προέλευση τον δυτικό θεολογικό κόσμο, ενώ στους δικούς μας πατέρες δεν υπήρξε τέτοια νοοτροπία. Μια τέτοια άποψη διαδόθηκε και σε εμάς και φαίνεται ορθή δογματικά, αλλά είναι η μία όψη της αλήθειας. Οπωσδήποτε η πτώση είναι θεμελιακό γεγονός, αλλά δεν αποτελεί το κέντρο της δημιουργίας και της απολύτρωσης. Διοίκουσα θεολογική διάκριση για μας είναι η απόλυτη διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου, θείας ουσίας και ενεργειών, και η εκ μέρους των κτισμάτων μετοχή και μόνον στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Δηλαδή, η συνειδητοποίηση ότι το κάθε κτίσμα μόνον από και στο ποσοστό μετοχής του στις άκτιστες ενέργειες του Θεού αποκτά αυθαρσία και αθανασία και όχι εκ της δημιουργίας του. Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει ότι η ανθρώπινη φύση προήλθε από την ανυπαρξία και δεν είναι άτρεπτη. Αντιθέτως, ως εκ της προελεύσεώς της από τη γη, είναι τρεπτή και αλλοιωτή. Το αυτεξούσιο λοιπόν του ανθρώπου ασθένησε, η προαίρεση, και έσπρωξε τον άνθρωπο σε έναν αυτοεναγκαλισμό που αρνείται την πρόταση του Δημιουργού και διακόπτει την πορεία της σχέσεως μαζί του. Αυτό ευτυχώς δεν είναι οριστικό και μόνιμο. Ματαιώνεται όμως η συνάντηση και η σχέση και η εξ αυτών οριμότητα και αγιότητα. Εγώ είπα, θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται, λέει στον Ψαλμό 81. Και συνεπώς πρέπει να ξαναρχίσει η ίδια πορεία. Και λέμε ευτυχώς, διότι λόγω ακριβώς της τρεπτότητας, ο άνθρωπος, όντας λογικός και αυτεξούσιος, είναι εθελότρεπτος προς κάθε κατεύθυνση, και προς το καλό και προς το κακό. Μόνο που ενώ στην πρώτη κατεύθυνση η ελευθερία αναπτύσσεται, στη δεύτερη βαθμιαία αυτοκαταστρέφεται. Ράγισε λοιπόν το γυαλί της σχέσεως του Θεού και ανθρώπων. Αυτό το ράγισμα έπρεπε οπωσδήποτε να αποκατασταθεί. Η ανανθρώπιση όμως του Χριστού δεν έχει μόνο σκοπούμενο το κλείσιμο αυτής της ρογμής. Στους πατέρες της Ανατολής δεν γεννήθηκε ποτέ η απορία, η αγωνία και το ερώτημα «Cur Deus homo», γιατί έγινε άνθρωπος ο Θεός. Διότι αφενός συνειδητοποιούσαν ότι δεν νοείται ένα τέτοιο ερώτημα, αφού κάτι τέτοιο αποτελεί γνώση της σκέψης του Θεού, και αφετέρου γιατί πίστευαν ότι εμείς δημιουργηθήκαμε λόγω της ενανθρωπίσεως του Χριστού, που ήταν η αιτία της όλης δημιουργίας. Ο Άγιος Αθανάσιος, επαναλαμβάνοντας τους προαυτού πατέρες, Άγιο Ειρηναίο και λοιπούς, στο λόγο του περί ανθρωπίσεως λέει ότι ο λόγος ενυνθρώπισε ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Αντιθέτως, για τον Αυγουστίνο, αν ο άνθρωπος δεν χανόταν, ο Υιός του ανθρώπου δεν θα ερχόταν. Εξ αυτού της ενανθρωπίσεως χαρακτηρίζει και το προπατορικό αμάρτημα «μακάρια αμαρτία».
Κάποιοι από τους δυτικούς πατέρες θεωρούν ότι το προπατορικό λεγόμενο αμάρτημα είναι η παρασάλευση της θεϊκής δικαιικής τάξεως, προσβολή της θείας δικαιοσύνης και συνεπώς ο σατανάς γίνεται τιμωρό όργανο και των αμαρτωλών πρωτοπλάστων και των απογόνων τους. Ο Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός λέει ότι το ξύλο της γνώσεως ήταν προσπάθεια ελέγχου και άσκησης της ανθρώπινης βούλησης για υπακοή ή παρακοή. Γι' αυτό ονομάστηκε ξύλων του γινώσκιν καλών και πονηρών, επειδή σε αυτούς που μετήχαν έδινε αυτογνωσία της κτιστής φύσεώς τους, πράγμα που είναι καλό για τους τελείους και κακό για τους ατελεστέρους. Η αυτογνωσία της κτιστής φύσεως του ανθρώπου. Υπάρχει όμως αληθής αυτογνωσία που συνειδητοποιεί τα δεδομένα και χαίρει με αυτά και τα αποδέχεται και οδηγεί τον άνθρωπο προς μια ευχαριστιακή σχέση με το ζωοδότη και δωρεοδότη Θεό. Ατυχώς όμως υπάρχει και ψευδής αυτογνωσία που, όπως θα λέγαμε με τον επικρατούντα σήμερα ψυχολογισμό, συμπλεγματικά συγχαίει τα όρια των δεδομένων δημιουργού και κτίσματος, τα αρνείται και κάνει λανθασμένες εκτιμήσεις και γλιστρώντας προς μια αυτοαναφορική επαναστατικότητα βάζει τον εαυτό του στο θρόνο του Θεού. Έτσι διασαλεύεται και προσωρινά διακόπτεται η σχέση ανθρώπου Θεού, όντως και μη όντως, και οδηγείται ο άνθρωπος σε μια φθαρτή ζωή, μια ζωή όμως που διέπεται από την ομοτέλεια της Θείας Πρόνοιας. Σε όλη αυτή τη διαφορετική θέαση και ερμηνεία της ιστορίας έχουμε και διαφορετική αξιολόγηση των έργων του Σατανά, αρχής γενομένης από τη διδασκαλία του Αυγουστίνου, που ο Σατανάς θεωρήθηκε για τους δυτικούς όργανο τιμωρητικό του Θεού μετά την παράβαση του ανθρώπου, στην οποία παράβαση αποφασιστικό ρόλο έπαιξε η ανθρώπινη βούληση. Αντιθέτως, η Ορθόδοξη Παράδοση θεωρεί τον άνθρωπο θύμα του διαβόλου, υποκείμενο στους θανάσιμους πειρασμούς του, και γι' αυτό στην χώρα της Ορθόδοξης Θεολογίας η άσκηση διαβάζεται, σε εισαγωγικά, ως θυσία αγάπης και ως τρόπος ενίσχυσης της προαιρέσεως, αφού αυτή ασθένησε και όχι η φύση, για αντοχές και αντιστάσεις στις δαιμονικές προτροπές και πιέσεις κατά τη διαδρομή της πορείας σχέσεως με το Θεό και τελειώσεως. Η βοήθεια του Θεού έρχεται να ενισχύσει τον άνθρωπο και να τον σώσει από τις ειδωλικές φαντασίες του διαβόλου. Βεβαίως πρέπει να το ομολογήσουμε ότι ο ατυχώς έχει καταντήσει πλέον και για τους Ορθοδόξους πολλές φορές ο αγώνας να γίνεται προκειμένου να γλιτώσουμε από τα χέρια του Θεού και όχι από τα χέρια του διαβόλου. Δεν συνειδητοποιήσαμε ούτε εμείς ότι όπου και να φτάσουμε πέφτοντας θα είναι πάντα κάτω από μας το χέρι του Θεού, όχι για να μας συλλάβει σαν αστυνόμους, αλλά για να μας συμπαρασταθεί στην ανορθωτική πορεία που θα αποφασίσουμε. Στην πορεία της διηγήσεως περί του ανθρώπου στην Πεντάτευχο και στην υπόλοιπη ιστορία του Ισραήλ, το προπατορικό αμάρτημα δεν παρουσιάζεται με βαρύτητα κάποιου ρόλου ρυθμιστικού των πάντων. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, σχολιάζοντας τα χωρία του Έσδρα, ουδής καθαρός απορρίπου, και του Ιώβ, ουδή μία ημέρα η ζωή αυτού, λέει: «Λεγέτος ανημίν, πού επόρνευσε το γεννηθέν πεδίον, ή πώς υπό την του Αδάμ υποπέπτω και Ναράν το μηδέν ενεργήσαν?» Στην Ορθόδοξη Θεολογία ποτέ δεν έγινε αποδεκτή ερμηνεία που αποδίδει ενοχή σε όλο το ανθρώπινο γένος εξαιτίας της πτώσεως. Η Ορθόδοξη Θεολογία κάνει λόγο για κληρονόμηση της φθοράς, για την ταλαιπωρία από τους σατανικούς πειρασμούς, αλλά και για την απερίγραπτη θεία φιλανθρωπία. «Σέι και τεύομεν τον εκ Μαρίας επιφανέντα και απαθώς πάθεσιν προσομιλήσαντα δεσπότην, κατάδυσον ημών δέσε με ήττα τους εκ της αμαρτίας επιγενωμένους μόλοπας και τον ανίκαστον σου ίκτον επίχεων ημίν την συνθεραπευτικήν επιμέλειαν ως φιλάνθρωπος». Η όλη η ανθρώπινη πορεία έχει κέντρο την ενανθρώπιση του Χριστού και στην Παλαιά Διαθήκη η παρουσία του ως άσαρκου λόγου αναγνωρίζεται σε πλήσα όστα περιστατικά, στο Σινά, στην Κάμινο του Πυρός, στον Ηλία και σε πολλά άλλα. Το κύριο και ουσιαστικό τραύμα το οποίο ήρθε ο Χριστός να γιατρέψει είναι ο θάνατος, που ως φοβερός και διαλυτικός των πάντων εχθρός πρέπει να εξαφανιστεί. Θάνατος όμως είναι ο χωρισμός από το Θεό. Ο φυσικός θάνατος είναι η δεύτερη επιβεβαιωτική φάση του χωρισμού από το Θεό, που έγινε ανεκτός ο
Θεός θάνατον και ποίησε, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων, λέει η Σοφία Σολομώντος, έγιναν εκτός για όλους, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Οι πρωτόπλαστοι δεν πέθαναν βιολογικά μετά την παράβαση. Άρα, το είδαν ημέρα φάγιστε, θανάτου αποθανίστε, έχει απείρως τραγικότερο νόημα από έναν φυσικό θάνατο. Η αμαρτία, χωρισμός εστίν από του Θεού. Αφού ο Θεός είναι ζωή, άρα ο χωρισμός από αυτόν είναι θάνατος, ακόμη και όταν εξακολουθώ να υπάρχω, σε εισαγωγικά. Αυτό το επιβεβαιώνεται τραγικά στην περίπτωση του Σατανά. Η πληρέστερη ερμηνεία αυτών γίνεται από τον ίδιο τον Χριστό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν λέει στο κεφάλαιο 5 πως όταν οι νεκροί ακούσαντε τις φωνές του Υιού του Θεού, τότε οι ακούσαντες ζήσονται. Και για να διευκρινίσει για ποιους τα λέει και σε ποιους απευθύνεται με τη λέξη νεκροί, συνεχίζοντας επεξηγεί ότι οι παραπάνω σε εισαγωγικά νεκροί δεν είναι οι βιολογικά πεθαμένοι, αφού έρχεται ώρα ενή πάντες οι εν της μνημείης ακούσονται της φωνής αυτού. Κάθε φορά ο άνθρωπος χρειάζεται να συμμορφώνει τον εαυτό του προς το θέλημα του Θεού και έτσι να νικέται ο θάνατος. Κάθε φορά ο θάνατος, ο άνθρωπος, με συγχωρείτε, πρέπει να διαλέξει την φωτιά ή το νερό, τη ζωή ή τον θάνατο που βρίσκονται μπροστά του, έλεγχος ποιότητας των δεδομένων του. Κάθε πράγμα αισθητό και νοητό είναι αγαθό, ιδού καλά λίαν. Αλλά εξαιτίας της κτιστότητάς του κινδυνεύει να ρέπει και να οδεύει προς το μηδέν. Το κακό δεν είναι ποινή επερχομένη, αλλά επιλογή εθελότρεπτη. Όπως είπαμε, πορείας προς την ανυπαρξία που συμβαίνει εξαιτίας του χωρισμού από το Θεό. Φθορά και δάνειο είναι το κακό. Μια λίβρα κρέας από πάνω μας, όπως λέει ο Σέξπιρ στον έμπορο της Βενετίας, ή όπως η σοφία του λαού μας αποτύπωσε στο παρακάτω παραμύθι. Ένας υλοτόμος συνέβη κάποτε να ακούσει μια συζήτηση που εξελισσόταν ανάμεσα σε ένα δέντρο και σε ένα τσεκούρι. Το τσεκούρι φλιαρούσε περήφανα και φαντασμένα, λέγοντας στο δέντρο: «Μπορώ να κάνω κάτι που εσύ δεν μπορείς. Μπορώ να σε κόψω. Είναι μεγαλύτερη η δική μου ισχύς». Τότε το δέντρο είπε στο φαντασμένο τσεκούρι: «Μην ξυπάζεσαι. Το ξύλο από το οποίο είναι φτιαγμένο το στυλιάρι σου είναι από το κορμί μου». Στις ανθρώπινες αμαρτίες των επιμέρους μεμονωμένων ατόμων ή και του λαού στο σύνολό του, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στο Νέο Ισραήλ τους Χριστιανούς, προβάλλονται ακριβώς οι ανάλογες ίδιες προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της αρχιετυπικής ιστορίας των πρωτοπλάστων. Οι πρωτόπλαστοι είναι πρωτόπλαστοι όχι τόσο στην υλική τους υπόσταση, όσο στην προσπάθεια μιας θεμελιακής, αρχικής, πρωτοπλασματικής σχέσης με τον Θεό. Αυτή αποτυγχάνει. Δηλαδή, σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και ανομία, το ίδιο αρχιετυπικό αμάρτημα της γέννησης εξελίσσεται και τα ίδια αποτελέσματα έχουμε. Πάντα υπάρχει η ελπίδα της λύτρωσης και η αναμονή της εσχατολογικής αποκατάστασης με επέμβαση του Ιησού Γιαγβέ, που κατά τις εποχές παίρνει διάφορες ερμηνευτικές αποχρώσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη τις δικές της και των συνθηκών της και στη Νέα Διαθήκη φωτίζοντας την προσωπική σχέση με τον Θεό στους χριστιανούς. Σας κούρασα με αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει αυτά που θέλω να πω σαν ουσιαστικό θέμα. Ποια είναι τα δρόμενα του θέματος? Από το πολύ έλεος του Θεού έχουμε όλοι οι άνθρωποι την αίσθηση της ιδιοπροσωπείας. Άραγε μήπως αυτό είναι το κατ'εικόνα. Και την αίσθηση της αυτοτέλειας, το βίωμα του εγώ. Ουσιαστικά, πρώτον, τίποτα δεν κατέχουμε στον κόσμο εκτός από το δικαίωμα να λέμε εγώ. Δεύτερον, τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να μας αφαιρέσει το δικαίωμα να λέμε εγώ. Αλλά και τρίτον, τίποτα δεν μπορούμε να προσφέρουμε εκτός από το εγώ μας. Φυσικά, πρέπει να το έχεις για να το προσφέρεις. Ας δούμε με λίγα λόγια κάθε μια από αυτές τις τρεις θέσεις στην υγιή και στην τραυματική τους έκφραση. Βεβαίως, μόνο ο εαυτός μας ανήκει και αυτός είναι χάρισμα, αλλά πλέον μας έχει δοθεί και φυσικά έχουμε την ευθύνη του τρόπου χρήσεώς του. Τίποτα δεν κατέχουμε στον κόσμο εκτός από το δικαίωμα να λέμε εγώ. Η δυνατότητα του αυτοπροσδιορισμού μας διαφοροποιεί από τα ζώα και μας προσδίδει το στοιχείο της θεϊκής προέλευσης.
Η αγάπη του Θεού σέβεται απολύτως το ανθρώπινο πρόσωπο και εξ αυτού του σεβασμού δεν απαιτεί και δεν παρεμβαίνει, μόνον προτείνει. Ελπίζει στον υγιή ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό μας, γιατί η αγάπη δεν μπορεί παρά να προσφέρεται και να προσφέρει και να περιμένει. Η πατρότητα του Θεού δεν είναι πατερναλισμός, αλλά η θαυμαστή γέννηση της ελευθερίας μας. Όταν διαστραφεί ο άνθρωπος και τραυματιστεί τόσο ώστε να βλέπει τον εαυτό του και μόνον, αφού σκότωσε κάθε απέναντι, και τότε έχουμε δηλώσεις εκ μέρους των διανοουμένων, σαν και αυτή του Νίκου Καζαντζάκη, αν υπάρχει Θεός πώς μπορεί να μην είμαι εγώ. Συγχρόνως απ' την άλλη, ό,τι και όσα και αν νομίζει και φαντάζεται ως δικά του, αυταπατώμενος λόγω της κατοχής και της χρήσης τους από τον ίδιον, τελικώς αντιλαμβάνεται ότι δεν του ανήκουν και ότι είναι γυμνότερος υπέρου. Απλώς προεκτείνει στα υλικά αποκτήματα το εγώ του, κατά το γραφικό επεκαλέσαν του τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Όταν αυτό το τραύμα της γυμνότητας και της ψυχικής και της υλικής δεν κατανοηθεί σωστά και ο άνθρωπος αντί να ζητήσει από το Θεό ένδυση ψάχνει να ράψει περιζώματα όποιον φίλον σηκείς, τότε βουλιάζει στο να ζει μόνο για τον εαυτό του και θεωρεί τη φύση και την κοινωνία του απλώς σαν ακατέργαστο υλικό για προσωπική του χρήση, για κάλυψη του τραύματός του, το οποίο, και η οποία χρήση μπορεί να πάρει όποιο σχήμα τον βολεύει. Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να μας αφαιρέσει το δικαίωμα να λέμε εγώ. Ο Θεός δεν παίζει τάβλη και από τις δύο πλευρές, την πλευρά του και τη δική μας. Η συμμετοχή μας στη σχέση μαζί του, όπως και με κάθε άνθρωπο, είναι αυτοπροαίρετος, ποτέ επιβεβλημένη. Καμία επιβολή δεν έχει σχέση με τον Θεό. Ό,τι απαιτείται έχει ως μήνα αμαρτίας. Κανένας και τίποτε δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη δυνατότητα να λέμε εγώ. Οι μάρτυρες, χριστιανοί και μη, υπογραμμίζουν εμπόνως και θανατηφόρα αυτή τη δυνατότητα. Ακόμα και το καλό, όταν θέλει να γίνει υποχρεωτικό, υπηρετεί το διάβολο. Αν εξαφανίσουμε την ιδιοπροσωπεία, το εγώ ενός ανθρώπου, πάντα υπήρχαν τρόποι, η Οδύνη ήταν ο συνηθέστερος, τώρα υπάρχουν πολλαπλασίως περισσότεροι, τότε ακόμα και η αγάπη δεν απευθύνεται παρά σε κάποιο, σε εισαγωγικά, ζώο, το οποίο απλώς απορροφά ενέργεια από οποιονδήποτε ασχολείται μαζί του. Σε αυτή την τραγική λογική έχει απόλυτο δίκιο η Σιμών Βέιλ όταν γράφει ότι τότε, ατυχώς, κάθε φιλανθρωπικό έργο κινδυνεύει να έχει πελατεία μια πλειοψηφία ανθρώπων χωρίς ενδιασμούς ή κυρίως όντα που το εγώ τους είναι σκοτωμένο. Η βία ή ο εκμαυλισμός με τα οποία μας αφαιρείται το δικαίωμα να λέμε εγώ αποτελούν δυνάμεις σατανικές. Η υγιής εκκλησία αντιτάσσεται αυτονόητα και στη δικτατορία και στην προπαγάνδα. Πολύ περισσότερο δεν γίνεται η ίδια ποτέ δικτατορική, ούτε αποδέχεται ποτέ την παραπληροφόρηση της προπαγάνδας. Η έννοια και η λέξη προσιλητισμός της δημιουργεί απέχθεια. Τίποτα δεν μπορούμε να προσφέρουμε εκτός από το εγώ μας. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ρητή απαγόρευση προσφοράς νεκρών ζώων στις θυσίες. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να έχουμε ένα ζωντανό εαυτό για να τον προσφέρουμε θυσία δεκτή. Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί φοβόμαστε αυτή τη ζωντάνια. Πάλι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έχει επισημάνει ότι δεν τον απασχολεί η όποια εξωτερική υλική προσφορά, αλλά η καρδιά μας. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ειλικρίνεια η προσωπική καθώς και των κινήτρων μας κάνει αυτονόητο το γεγονός ότι τίποτα δεν μπορούμε να προσφέρουμε, ούτε το τραύμα μας, εάν δεν είναι αυτοπροαίρετη θυσία του εγώ μας. Όλα τα εξωτερικά και υλικά είναι εύκολο ή και φύλαυτο να προσφερθούν. Δύσκολο είναι να θυσιάσουμε τον Υιό μας. Ο δικός μας εντός εισαγωγικών αγαπημένος Ισαάκ είναι το πολυτελές εγώ μας. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε κάνουμε την καρδιά μας θυσιαστήριο για την προσφορά ελευθερίας από αυτό το αυτοαναφορικό εγώ. Ποιες είναι οι προοπτικές του θέματος? Ας αφουγκραστούμε ένα κομμάτι από τα 4 κουαρτέτα του Έλιοτ, το τελευταίο.
Ο πληγωμένος χειρουργός δουλεύει το ατσάλι που εξονυχίζει το αρεστημένο μέρος. Κάτω από τα ματωμένα χέρια νιώθουμε την κοφτερή συμπόνια της τέχνης του θεραπευτή που λύνει το ένιγμα του πυρετικού διαγράμματος. Η μόνη μας υγεία είναι η αρρώστια. Αν υπακούμε την νοσοκόμα που πεθαίνει, που η αδιάκοπη της έγνοια δεν είναι να αρέσει, αλλά να υπενθυμίζει την κατάρα τη δική μας και του Αδάμ, πως για να γιάνουμε πρέπει η ασθένειά μας να επιδεινωθεί. Νοσοκομείο μας είναι ολόκληρη η γη. Το πρίκησε ο κατεστραμμένος εκατομμυριούχος. Το μόνο μας πιωτό, το αίμα που σταλάζει. Η ματωμένη σάρκα, μόνη μας τροφή. Νομίζω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι εδώ ο ποιητής περιγράφει με εύστοχα σύμβολα, έστω και με κάποια υπερβολή, ακριβώς τις προοπτικές του θέματος. Η κατάσταση του ανθρώπου περιγράφεται με συμβολικές εκφράσεις που επανεκφράζουν σαφώς τα θέματα του προπατορικού αμαρτήματος, του τραύματος, της χάρης και της λύτρωσης. Είμαστε άρρωστοι στα χέρια πληγωμένου χειρουργού, που σαφώς είναι ο ίδιος ο Χριστός, που το αιχμηρό του νηστέρι διερευνά τις δικές μας πληγές και φυσικά προκαλεί πόνο. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να μας θεραπεύσει. Ήδη ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος έχει πει τα ίδια. Χριστέ ο Θεός ημών, ότι νεκούσιόν σου σταύρωσιν η σκηνήν εξανάστασιν του γένους των ανθρώπων καταδεξάμενος και το καλάμο του σταυρού βαφές ερυθρές του σε αυτού δακτύλους αιματώσας της αφεσίμης ημίν βασιλικός υπογράψε φιλανθρωπευσάμενος, μη παρήδης ημάς κινδυνεύοντας και πάλιν την αποσού διάσταση. Το γεγονός ότι τα ίδια, ότι του ίδιου του χειρουργού τα χέρια είναι ματωμένα, εγγυάται την αυθεντικότητα του θεραπευτή και της τέχνης του. Δεν μας υποβάλλει σε περισσότερα από όσα υπέφερε ο ίδιος. Η επέμβασή του διασαφηνίζει το ένιγμα του πειρατικού διαγράμματος, δηλαδή την ατέλεια της προσαρμογής μας, αφού η μόνη μας υγεία είναι η αρρώστια. Η αναγνώριση ότι είμαστε άρρωστα όντα και κάτω από θεραπεία είναι η μόνη υγιής άποψης της καταστάσεώς μας. Νεκρός ημί ο ζών και τυφλός ο βλέπων. Γέγονα ως σκίον ο άνθρωπος και ο νοερός ως κτίνος παραδέχομαι. Φωνάζει από τους πρώτους αιώνες ο Εφραίμος Ήρος. Αν υπακούμε την νοσοκόμα που πεθαίνει, την εκκλησία δηλαδή, μη σκανδαλίζεστε, θα είναι πάντα μια ακατάστατη εκκλησία, γιατί βρισκόμαστε σε έναν ευάλωτο, ακατάστατο, σπασμένο κόσμο, έλεγε προχθές το κήρυγμά του την ημέρα του Σταυρού ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρη και είχε απόλυτα δίκιο. Που έγνοιά της αυτής της εκκλησίας δεν είναι να αρέσει, αλλά να μας ξυπνά από τις αυταπάτες μας. Τότε υπάρχει ελπίδα αληθινής υγείας. Τα αμαρτήματα και τα τραύματα και το προπατορικό αμάρτημα τονίζουν ότι οι ατέλειες των ανθρώπων και των κοινωνιών τους εκπροσωπούν όχι την ανθρωπότητα σε κατάσταση υγείας, στην αληθινή θεόσδοτη φάση, αλλά την ανθρωπότητα σε αφύσικη αρρώστια. Αν θέλουμε λοιπόν να αποκατασταθεί η εσφαλμένη αντίληψή μας περί υγείας, πρέπει να παραδεχτούμε την αρρώστια μας. Ημίθνη το σημεί βραχύτα των έχων λείψανων ζωής, την εισέ μόνην ελπίδα, των και νεκρής ζωήν παρέχοντα. Κατάδυσόν μου τα τραύματα, την συν επιστάξας μη Χριστότητα, μόνε φιλάνθρωπε. Η κατάσταση του ανθρώπου πάνω σε αυτή τη γη είναι η κατάσταση του αρρώστου σε ένα νοσοκομείο. Μπορεί αυτό να προκαλεί άμεσα τις σύγχρονες ουμανιστικές και επιστημονικές έννοιες για την ανθρώπινη αυτονομία, ανεξαρτησία και πρόοδο. Όμως τι σημασία έχει κάτι τέτοιο? Κατεστραμμένος είναι ο εκατομμυριούχος. Έχασε αυτό που είχε, αλλά ζει. Αν παραδεχθεί την αρρώστια του και μάθει να αρνείται αυτή την πορεία καταστροφής και πεθάνει για την αμαρτία, τότε υπάρχει ελπίδα. Η διάγνωση των δεδομένων δεν επαρκεί για θεραπεία. Δεν φτάνει να ξέρω τι έχω. Χρειάζεται και να μπω σε θεραπευτική αγωγή. Χρειάζομαι φάρμακα ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο. Ο Έλιοντ προσδιορίζει την νοσοκομιακή δίαιτα. Το μόνο μας πιωτό,
το αίμα που σταλάζει, η ματωμένη σάρκα, η μόνη μας τροφή. Είναι το μόνο που μας κρατάει ζωντανού στην αρρώστια της αμαρτωλότητάς μας ως πεπτοκό των τέκνων του Αδάμ και μόνο με αυτή την τροφή μπορούμε να βρούμε τη θεραπεία που χρειαζόμαστε. Αν πούμε «Δε φταίω εγώ» ή «Τι φταίω εγώ» θα ξανακάνουμε την αμαρτία του Αδάμ και θα αχρηστέψουμε σε εισαγωγικά για μας τον πληγωμένο χειρουργό και θα απομακρυνθούμε από την νοσοκόμα που πεθαίνει με τελικό αποτέλεσμα να πεθάνουμε έστω και αν νομίζουμε ότι θάβουμε τους νεκρούς μας. Αφού ο Χριστός, γενόμενος άνθρωπος, ανέλαβε και το τραύμα το ανθρώπινο και έγινε πληγωμένος χειρουργός, αντιλαμβάνεται κανείς πώς γίνεται η θεραπεία του μεγάλου τραύματος της ολοσώματης ανθρώπινης πληγής. Γράφει ο Άγγελος Ηλέσιος στο χερουβικό οδηπόρο: «Η αγάπη είναι το ελιξίριο. Απ' τη βρωμιά φτιάχνει χρυσό. Απ' το τίποτα φτιάχνει κάτι. Και από εμένανε Θεό». Ο νομπελίστας μας Γιώργος Σεφέρης, τελειώνοντας την ομιλία του κατά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στη Στοκχόλμη, έγραφε: «Σε αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται. Όταν στο δρόμο της Θήβας ο Ιδίπου συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν «ο άνθρωπος». Τούτε η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ιδίποδα. Εμείς ας συλλογιστούμε, όπως υπενθυμίζει ένας σύγχρονος συγγραφέας, την αποσιωπημένη ανάγκη μιας ζωής με περισσότερο νόημα σε έναν κόσμο αδιφάγο, παράλογο, ασυνάρτητο, κόσμο συντριπτικό στη βιασύνη του και υπερβολικά αβέβαιο, που ψάχνει τον όντως άνθρωπο, τον νέο Αδάμ, τον Χριστό τον πληγωμένο, ο οποίος μπορεί και χαλάει όλα τα τέρατα, τα μέσα μας και τα έξω μας». Όλα όσα προσπάθησα να τα πω, τα περιγράφει απαράμιλα το στοιχειρό της Παρασκευής της 5ης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με το οποίο ως προσευχητική υπόμνηση θα ήθελα να τελειώσω. Λέει: «Ως εξ Ιερουσαλήμ, σου των θείων εντελών εξερχόμενος και προς τα πάθη της Ιεριχώ καταντήσας, τη δόξη της ατιμίας των βιωτικών μελημάτων κατασυρής, ληστές περιέπεσον των λογισμών, της υιοθεσίας, τη χάριτη, των χιτώνα υπ' αυτών εκδυθείς και τες πληγές ως άπνους κατάκιμε. Ιερεύς δε παρών και το πτώμα κατηδών ου προσέσχε. Λεβίτης δε πάλιν και αυτός βδελιξάμενος αντιπαρήλθεμη. Σύ δε Κύριε ο εκ Παρθένου αφράστος αρκωθείς, τι εκχύση του σωτηρίου και εκουσίως εκ της πλευράς ο εκηθέντος αίματος και ύδατος, ως έλεον επιστάξας Χριστέ ο Θεός. Τάσουλάς των τραυμάτων μου τιμωτώσι περίσφυγσον και προς ουράνιον συγκαταρρύθμισον χωρών ως εύσπλαχνος». Αμήν. Σας ευχαριστώ.